Η μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Δύσης και Ρωσίας από τον ψυχρό πόλεμο ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, έπειτα από μαραθώνιο μυστικών διαπραγματεύσεων, την ώρα που οι σχέσεις των δύο δυνάμεων είναι πιο τεταμένες από ποτέ. Ο ίδιος ο Biden μάλιστα χαρακτήρισε την επίτευξη αυτή διπλωματικό άθλο. This deal includes the release of Russian political prisoners. They stood up for democracy and human rights. Their own leaders threw them in prison. The United States helped secure their release as well. That's who we are in the United States. We stand for freedom, for liberty, for justice, not only for our own people, but for others as well. And that's why all Americans can take pride in what we've achieved today. Η ιστορική ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης είχε ως αποτέλεσμα τη συμφωνία για απελευθέρωση 8 Ρώσων κρατουμένων από φυλακές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νορβηγία, τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Σλοβενία. Ανάμεσά τους, ο Βαντίμ Κραζίκοφ, ο Ρώσος κατάδικος, που απελευθερώθηκε ως μέρος της συμφωνίας. Ο Κραζίκοφ είχε καταδικαστεί από γερμανικό δικαστήριο για τη δολοφονία του γεωργιανής καταγωγής Τσετσένου Ζελιμχάν Τορνικέ Κακοσβίλη σε πάρκο του Βερολίνου το 2019. Σε συνέντευξή του στον Τάκερ Κάρλσον το περασμένο Φεβρουάριο, ο Πούτιν χαρακτήριζε τη δολοφονία του Κακοσβίλη ως πράξη δημοσίου συμφέροντος. Послушайте, я вам скажу. Сидит в одной стране, в стране союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Ο Biden δήλωσε νωρίτερα ότι οφείλει ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στο γερμανό καγκελάριο Olaf Scholz, ο οποίος έκανε την πολιτικά δύσκολη επιλογή να απελευθερώσει τον Βαντίμ Κραζίκοφ. Ο Olaf Scholz αναγνώρισε πως η απόφαση να απελάσει έπειτα από λίγα χρόνια κάθριξης έναν δολοφόνο που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν. Όπως εξήγησε, το έκανε παρά τις εσωτερικές αντιδράσεις, καθώς η απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου έκρινε πως το κακούργημα ήταν τέτοια σοβαρότητας, ώστε απέκλεισε κάθε πιθανότητα προώρης αποφυλάκησης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Biden έχει αναλάβει το πολιτικό κόστος της κίνησης αυτής. In mehreren Monaten hat die Bundesregierung in engster Koordinierung mit den Vereinigten Staaten daran gearbeitet, eine Lösung für zu Unrecht in Russland inhaftierte politische Gefangene zu suchen. Ωστόσο, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Κρεμλίνο διαμηνύουν πως η ανταλλαγή κρατουμένων ανάμεσα σε δυτικά κράτη με τη Ρωσία δεν έχει καμία σύνδεση με ενδεχόμενες διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.